Βρισκόμαστε στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Φιλοβόλων Δέντρων, όπου θα πραγματοποιήσουμε καταμέτρηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών μηλιάς. Μετά από τη συγκομιδή των καρπών, η πρώτη εργασία είναι να μετρήσουμε το μέσο βάρος του κάθε καρπών της κάθε ποικιλίας. Ένα από τα κριτήρια συλλεκτικής ορίμανσης των καρπών είναι η μέτρηση της αντίστασης σάρκας στην πίεση και αυτή γίνεται με το πενετόμετρο τύπου Effigy. Συγκεκριμένη τιμή είναι 6,5. Στο επόμενο βήμα κάνουμε καταμέτρηση της περιεκτικότητας του χυμού των μήλων σε διαλυτά σταρεά. Και αυτό γίνεται με τη βοήθεια του οργάνου που ονομάζεται ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο. Ως εξής. Η τιμή που μας δείχνει είναι 10,9 για το συγκεκριμένο δείγμα χυμού. Ένα άλλο ποιοτικό κριτήριο για τη συγκομιδή των καρπών είναι ο προσδοσμός της ολικής οξύτητας. Αυτή γίνεται μέσω της υδροδότησης με 0,1 νη καυστικού νατρίου. Χρησιμοποιούμε 5 ml χυμού. Στον οποίο προσθέτουμε 3 σταγόνες από το δείκτη φενολφθαλεΐνη. Το ανακατεύουμε καλά και προχωρούμε στην τυδροδότηση με το καυστικό νάτριο. Έως ότου να αλλάξει το χρώμα του διαλύματος. Αυτή τη στιγμή άλλαξε το χρώμα και προχωρούμε στην καταμέτρηση. Δηλαδή μετράμε πόσα ml καυστικού νατρίου καταναλώθηκαν για να γίνει αυτή η αντίδραση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 4,5. Και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός τύπου μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα του χυμού, την περιεκτικότητα, σε μηλικό οξύ.